γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Ακόμα υπέροχες μέρες, καταπληκτικές και είναι ακόμα πιο ωραίες ημέρες και πιο υπέροχες, θα πω κι ας είναι υπερβολή και ας μην είναι δόκιμος αυτός ο όρος, αλλά πραγματικά είναι όταν έχεις πολύ ωραίες συναντήσεις εδώ στο στούντιο και σήμερα πραγματικά είναι μια μέρα που έχω μια καταπληκτική συνάντηση σε αυτό το στούντιο. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος τον γνωρίζετε όλοι επειδή είναι γιατρός. Όμως, εδώ δεν έχει έρθει με την ιατρική του ιδιότητα, αλλά με την καλλιτεχνική του. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Μου επιτρέπετε τον Ενικό. Βεβαίως. Και καλό φθινόπωρο. Και καλό φθινόπωρο. Να το πούμε από τώρα, έχει τόσο ωραία μέρα. Ας το πούμε, ημερολογιακά. Είναι ωραίο το φθινόπωρο. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο, πράγματι. Λοιπόν, εδώ εμείς σας ξέρουμε, σας γνωρίζουμε, πλαστικός χειρουργός. Πολύ ωραία. Βεβαίως. 9 χρόνια τώρα. 9 χρόνια τώρα. Υπέροχα. Όμως, εγώ βλέπω, άνοιξα το πρόγραμμα και του Φεστιβάλ Δράμας και βλέπω το όνομά σας μέσα, το όνομά σου και ταινία να προβάλλετε, δική σου ταινία, η νύχτα. Ήξερα στην προηγούμενη μας τη συνάντηση που μου είχες πει ότι παρακολουθούσες μαθήματα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αλλά να, που ξαφνικά βλέπω μία ολόκληρη ταινία να συμμετέχει στο Φεστιβάλ της Δράμας. Ναι, τι γίνεται εδώ? Εντάξει, τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος σπουδών. Ήταν ένα εγχείρημα έτσι που ίσως ήταν ένα ατύχημα που περιμέναμε να συμβεί, ας πούμε, που λένε οι Αμερικάνοι. Πολύ ωραίο ατύχημα. Ναι, ναι. Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολλά χρόνια να κάνω. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο παράλληλα με σπουδές ιατρικής να κάνεις άλλες σπουδές. Είναι τόσο απαιτητικές που δεν προλαβαίνεις. Οπότε το είχα στο μυαλό μου, βέβαια, το είχα έτσι σαν κρυφό πόθο. Και μετά απλά προέκυψε αυτό με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στη συνεργασία με το Φεστιβάλ Δράμας, που είναι η γειτονιά μας. Ναι. Και θεώρησα ότι είναι και λίγο καρμικό, ας πούμε, και λέω γιατί να μην πιάσουν ευκαιρία. Είδα τι προαπαιτούμενα χρειάζονται, προφανώς τα κάλυπτα και το προσπάθησα. Δηλαδή ήταν ένα αποθυμένο. Ναι, ναι, ήταν ένα αποθυμένο. Ήταν ένα, το σινεμά είναι μεγάλο μου ερώτας από πολύ μικρός. Ναι. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, πραγματικά. Ναι. Το να βλέπω σινεμά με το να είμαι μέρος αυτού απέχει κάπως. Αλλά βλέπω ότι εσύ είχες στο μυαλό σου και το να είσαι μέρος αυτής της 7ης τέχνης. Νομίζω ότι όταν αγαπάς μία τέχνη πάρα πολύ και αρχίζεις ουσιαστικά να την κατανοείς, αρχίζεις να εμβαθύνεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι βγαίνει μόνο του, δηλαδή θέλεις κι εσύ να γίνεις μέτοχος αυτής της τέχνης, δηλαδή θέλεις να πιάσεις κάτι και με τα χέρια σου. Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, που του αρέσουν πάρα πολύ οι φωτογραφίες. Έτσι, κάποια στιγμή θέλει να πιάσει μια κάμερα να τραβήξει κι αυτός. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό, τουλάχιστον σε μένα φαίνεται λογικό. Όπως και με τη μουσική, παραδείγματος χάρη, που μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ η μουσική, γι' αυτό την έχω συνδυάσει και με τον κινηματογράφο, γιατί είναι και οι πιο κοντινές τέχνες μαζί, γιατί έχουν ρυθμό. Βεβαίως. Έτσι και οι δύο. Και με τη μουσική, δεν μπορούσα απλά να ακούω μουσική, παίζω μουσικό όργανο. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια πολύ λογική έτσι, συνέχεια. Λογικό δεν είναι από την άποψη ότι, ωραία, ναι, είναι πολύ ωραίο ένας φωτογράφος, ένας που του αρέσει η φωτογραφία, να πιάσει μια φωτογραφική μηχανή και να τραβήξει δύο-τρία στιγμιότυπα. Και άλλο πράγμα το να γίνει μέρος της δημιουργίας μιας φωτογραφίας. Δηλαδή, το να, για παράδειγμα τώρα, έφτιαξες μία ταινία. Το να φτιάξουμε μία ταινία, ως σκηνοθέτης, είχες γνώμη, άποψη και αντίληψη για τα πάντα όλα όσα σημαίνουν, όσα, πώς να το πω, ταιριάζουν στο να γίνει μία ταινία. Σενάριο, φώτα, μοντάζ, τα πάντα. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αν θα δείτε και τους τίτλους της ταινίας, το μεγαλύτερο μέρος είναι δικιά μου δουλειά. Γι' αυτό λέω, είναι τελείως διαφορετικό. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό. Σίγουρα το αυτόχειρο σινεμά έχει μία γοητεία. Ο Orson Welles, που είναι πολύ γνωστός, φαντάζομαι, το Πολίτη Κέιν, στη δύση καριέρα του έφυγε από το Hollywood, ας το πω, και άρχισε να κάνει indie cinema, ανεξάρτητο σινεμά μόνος. Ναι, μόνος. Έτσι. Έχει άλλη γοητεία αυτό το πράγμα.
Βέβαια, στις εποχές μας, επειδή οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες στο τεχνικό κομμάτι, σίγουρα το να είσαι ένας σκηνοθέτης, ένας δημιουργός δηλαδή, είναι πολύ πιο, ας το πω, σωστό ή τέλος πάντων πιο αποδεκτό από τον κόσμο να συνοδεύεις από ένα μεγάλο συνεργείο ώστε να βγει κάτι τεχνικά άρτιο σε όλα τα επίπεδα και όχι να περνάνε όλα από το χέρι σου, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Εγώ το επιχείρησα πρώτη φορά σε μια ταινία μικρού μήκους που ξεπερνά τα 10 λεπτά, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, οι πρώτες μας ασκήσεις ήταν 3 λεπτές. Ήταν πολύ πιο μαζεμένα τα πράγματα εκεί, αλλά σε αυτή την άσκηση έπρεπε να ξεπεράσουμε τα 6 λεπτά. Εγώ είχα φτάσει στα 10 εσείς, θα μπορούσα να πάω και λίγο παραπάνω. Και 10 λεπτά μονταρισμένα μιλάμε, έτσι. Βεβαίως, ναι, μονταρισμένα, ναι. Βεβαίως, ναι. Και μέχρι τότε δεν είχα διδαχτεί πολλά πράγματα. Δηλαδή, το μοντάζ το έμαθα μόνος μου. Ναι. Γιατί χρειάστηκε για την ταινία. Το να περάσω τα χρώματα το έκανα εγώ, με όσα, ας πούμε, κινέζικα ήξερα. Γιατί απλά δεν είχα την πολυτέλεια να έχω έναν επαγγελματία μοντέρ. Έτσι. Σωστά. Όπως και όλα αυτά. Απλά η αρχή ήταν το σενάριο. Και πάντα σε μια ταινία η αρχή είναι το σενάριο. Ναι, η σύλληψη της ιδέας και το σενάριο. Και επειδή, εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο πάντα να γεννάς μια ιδέα, ιδίως όταν υπάρχει πίεση χρόνου λόγω του πανεπιστημίου, αποφάσισα να διασκευάσω ένα δίγημα. Το οποίο επίσης ήταν μια καινούργια εμπειρία, το να κάνεις διασκευασμένο σενάριο. Έτσι. Ούτε από αυτό είχα διδαχθεί, λένε. Ναι. Και το προσπάθησα μόνος μου και βγήκε. Απλά ήξερα ότι χρονικά θα είμαι μέσα στα όρια. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που σε βοηθάνε και ξέρεις ότι χρονικά θα βγει τόσο περίπου. Οπότε έχεις ένα μπούσουλα και λες, θα το προσπαθήσω. Σωστά. Απαιτητικό σενάριο από ένα συγγραφέα της Αργεντινής, τον Χούλιο Κορτάσαρ. Πολλοί δεν θα το γνωρίζουν ίσως. Μαζί με τον Μπόρχες είναι οι πιο ιδιαίτεροι συγγραφείς γενικότερα της Λατινικής Αμερικής, που πολλοί τους ονομάζουν λογοτέχνες του μαγικού ρεαλισμού. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή η προσέγγιση. Εγώ δεν θεωρώ ότι, ας πούμε, ίσως ο Μπόρχες περισσότερο, αλλά λιγότερο ο Κορτάσαρ, δεν θεωρώ ότι, ας πούμε, ξεφεύγει τόσο πολύ και μιλάει για πράγματα εξωπραγματικά. Εγώ νομίζω ότι προσεγγίζοντας έτσι το υποσυνείδητο στο συγκεκριμένο διήγημα, δίνει και άλλες προεκτάσεις που μπορεί όντως να ξεφεύγουν από την πραγματικότητα που νομίζουμε ότι υπάρχει. Αλλά αν δείτε την ταινία, νομίζω ότι και μόνοι σας μπορείτε έτσι να βγάλετε. Φυσικά και θα δείτε την ταινία. Ωστόσο, εγώ τώρα αντιλαμβάνομαι από αυτή την ολιγόλεπτη κουβέντα που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, ότι δεν πρόκειται απλά για ένα αποθυμένο να πάρω μια κάμερα και να τραβήξω να κάνω μια ταινία, αλλά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται ότι έχεις κάνει μόνος σου μεγάλη μελέτη πάνω στο θέμα κινηματογράφος. Από το βλέπω απλά μια ταινία. Τώρα μου μίλησες για Μπόρχες, μου μίλησες για όλα αυτά που δεν είναι, ακόμα και επαγγελματίες, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, δεν έχουν εντρυφήσει τόσο πολύ, δεν έχουν ασχοληθεί τόσο σφαιρικά. Εντάξει, σίγουρα ένα σημαντικό μέρος της σχολής στα πρώτα δύο εξάμηνα είναι το θεωρητικό κομμάτι όσον αφορά τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Είναι σημαντικό και σίγουρα χαρακτηρίζει πολύ περισσότερο τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο σε σχέση με τον αμερικάνικο. Ναι. Από την άλλη, τι προτιμάς τον ευρωπαϊκό? Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα προτιμώ τον αμερικάνικο όσον αφορά το ότι έχει περισσότερες δυνατότητες τεχνικές. Ναι. Όχι ότι δεν υπάρχει και στο ευρωπαϊκό κινηματογράφο υπάρχουν. Απλά το ευρωπαϊκό κοινό δεν επιλέγει να διαλέξει μια ταινία που είναι, ας πούμε, αυτό λεγόμενο blockbuster σε σχέση με μια άλλη ταινία. Η διανομή είναι πολύ πιο δύσκολη στην Ευρώπη. Ιδίως τώρα σε ένα επίπεδο τώρα σπουδαστικό που είναι no budget ουσιαστικά οι ταινίες. Εννοείται. Τι μπορείς να κάνεις. Okay. Εκτός αν γνωρίζεις ή έχεις κάποιο φίλο, ας πούμε, που ξέρει τόσο καλά VFX, θα μπορείς να κάνεις, ας πούμε, κάποια τέτοια δουλειά. Αλλά σε ένα επίπεδο μέσου όρου. Δεν μπορεί να πάρεις ένα πιστόλι και να αρχίσεις να κάνεις πιστόλι. Θα φαίνεται ψεύτικο ή θα φαίνεται λίγο γελίο. Σίγουρα. Οπότε αυτό είναι όσο αφορά το σπουδαστικό και όσο αφορά τις προτιμήσεις μου, σίγουρα μου αρέσει περισσότερο ο αμερικάνικος κινηματογράφος, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει πιο πολύ, ας το πω, υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες, υπάρχουν περισσότερα επίπεδα που μπορούν να δουλέψουν. Ιδίως στο σινεμά που μου αρέσει εμένα, που είναι κυρίως το μεταφυσικό σινεμά. Μεταφυσικό. Με πάντα κέντρο όμως τον άνθρωπο, δηλαδή
Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ το υπαρξιστικό σινεμά, μου αρέσει το μεταφυσικό σινεμά και γενικά το μεταποκαλυπτικό σινεμά. Αυτού του είδους οι ταινίες μου άρεσαν πάντα. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος από μόνος του... Για που μας βλέπουν θέλουν να μου δώσεις τίτλους ταινιών, γιατί δεν ξέρουν όλοι ναι. τις κατηγορίες που αναφέρεις. Εντάξει, η τελευταία για ταινία παράδειγμα. Που είναι και blockbuster, ας πούμε, ναι. είναι το Dune, το 1 και το 2. Εντάξει. Αυτό είναι ο μεταποκαλυπτικός σινεμά. Α, τώρα, έπαιζε τώρα στον κινηματογράφο, ναι. Ναι, όπως και το Furiosa και η σειρά τη Mad Max είναι μεταποκαλυπτικό σινεμά. Βέβαια, εντάξει. Τώρα, οι μεταφυσικές ταινίες είναι συνήθως οι ονειρικές ταινίες, έτσι, ναι. Που μπορεί να έχουν κάποια πνεύματα ή μπορεί να έχουν κάποια όνειρα, ναι, υποσυνείδητο ναι. κτλ. Τώρα, αυτές οι ταινίες σου αρέσουν από ποια άποψη, πλοκής ή όλων των εφέ και η διαδικασία γυρίσματος, επειδή τώρα εσύ βλέπεις τις ταινίες και από πίσω από τις κάμερες. Καταρχήν, το θέμα. Υπάρχουν στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης που δεν τα γνωρίζουμε ακόμα και επιστημονικά. Okay. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά σαν επιστήμονες ότι το 1 δέκατο έχουμε μελετήσει. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ένα τρομερό μυστήριο ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Και μπορεί, ας πούμε, βλέποντας ταινίες με εξωγήινους, έτσι, να βλέπουμε, ας πούμε, να έχουν τηλεπαθητικές ικανότητες. Γιατί να αποκλείσουμε ότι μπορεί ο άνθρωπος στην εξέλιξή του, ας πούμε, κάποια στιγμή να μπορεί να επικοινωνήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν το θεωρούμε κάτι. Το οποίο τρομακτικά, ας πούμε, είναι το κίνηση στη σφαίρα της φαντασίας. Και δεν είμαστε και μακριά από αυτό. Κάποιοι το καταφέρνουν. Κάποτε δεν πιστεύαμε, ας πούμε, ότι μπορεί να έχουμε ένα ρολόι το οποίο θα μπορούμε έτσι να μιλάμε τον άλλον και να τον βλέπουμε. Ναι. Έτσι. Οπότε είναι λίγο σχετικά όλα αυτά. Mm-hmm. Γενικά μου αρέσει το άγνωστο και γενικά μου αρέσει ο άνθρωπος μέσα στο άγνωστο. Όταν προσπαθεί να ανακαλύψει ουσιαστικά και ποιος είναι ο ίδιος, τις δυνατότητές του. Οπότε γι' αυτό, έτσι, σαν θέμα. Σαν τώρα θέμα, από εκεί και πέρα, στη μεταφορά στην οθόνη, τεχνικά έχει μεγάλες απαιτήσεις αυτό το πράγμα, ώστε να μην φαίνεται ψεύτικο. Σίγουρα. Και για μένα το σινεμά, δηλαδή πότε αρχίζεις να κάνεις σινεμά, είναι όταν αρχίζεις να παίζεις με το φως. Εκεί είναι το σινεμά. Ναι. Γιατί αν πάρουμε, ας πούμε, ένα κινητό ή μια κάμερα, να πω μια κάμερα μάλιστα για να είμαστε και πιο πολύ στο θέμα, και πάμε να τραβήξουμε δύο πλάνα, έτσι, mm-hmm. στο καθημερινό μας περιβάλλον και τα ενώσουμε, θα είναι ένα βιντεάκι, θα μπορείς να το δεις στο TikTok, θα μπορείς να το δεις στο Instagram κτλ. Mm-hmm. Δεν είναι σινεμά όμως. Δεν είναι σινεμά. Απέχει παρασάγκα στο ένα με το άλλο. Ο κινηματογράφος είναι καταρχήν φτιαγμένος για να προβάλλεται η ταινία σε μια σκοτεινή αίθουσα. Και αυτό είναι για να υπάρχει μέθεξη του θεατή. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν μπορείς να δεις σινεμά σε μια φωτεινή αίθουσα. Όχι. Άρα, όταν είναι σκοτεινή η αίθουσα, τότε παίζει μεγάλο ρόλο και ο φωτισμός. Δηλαδή, το σινεμά είναι κατά μεγάλο ποσοστό είναι σκοτεινό, έτσι, ή μη φωτισμένο. Και σπάνια βλέπουμε πολύ φωτισμένο σινεμά. Εντάξει, ναι. Ιδίως όταν μιλάμε για πιο πολύ προσέγγιση ντοκιμαντέρ ή λίγο πιο εντελώς, ας πούμε, everyday, ας πούμε, life. Ναι, ναι, ναι. Αυτές οι κοινωνικές ταινίες είναι συνήθως πολύ φωτισμένες, ναι, οι κωμωδίες κτλ. Ναι. Επομένως, ο φωτισμός γενικά είναι αυτός που κάνει κάτι να μοιάζει με σινεμά. Ναι. Εκεί δηλαδή αρχίζει και παίζει το παιχνίδι. Και ο φωτισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μελετήσεις. Και οι φωτογράφοι το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Ναι, βεβαίως. Είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι σε μια ταινία. Και ένα γι' αυτό από τα πιο οι ταινίες που ας πούμε, έχουν εξωτερικά πλάνα είναι πολύ πιο δύσκολες σε σχέση με αυτές που έχουν εσωτερικά. Γιατί τι γίνεται στα εσωτερικά πλάνα, μπορεί να οργανώσει το φωτισμό σου. Να τον διαμορφώσει. Ό,τι θερμοκρασία θες, ό,τι εντάσεις, να έχει σταθερό και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Άσχετα αν θέλει λίγο περισσότερη μελέτη, αλλά τουλάχιστον είναι ελεγχόμενο. Στο εξωτερικό περιβάλλον εξαρτάται από τον καιρό και την ώρα τη ημέρα. Και στη δικιά μου ταινία, μάλιστα, αυτό ήταν το μεγάλο το πρόβλημα, ότι έπρεπε να γυρίσω. Είχα κάποια απογεύματα, και όχι και πολλά μάλιστα, που έπρεπε να δουλέψω σε 2,5 ώρες μέσα. Γιατί τότε είχα τον απαραίτητο ήλιο που ήθελα. για να βγουν ακριβώς τα πλάνα και οι σκιάσεις έτσι όπως ήθελα. Επομένως, αυτό ήταν μια πρόκληση, έτσι. Μια πρόκληση, βέβαια. Και τώρα εγώ σκέφτομαι ότι, σαν ως επαγγελματίας στη δουλειά σου, έχεις full πρόγραμμα. Δηλαδή, δεν έχεις ώρα ελεύθερη, αλλά παρόλα αυτά βρήκες χρόνο να κάνεις αυτό που αγαπάς τόσο πολύ. Να γυρίσεις σε ολόκληρη ταινία. Ναι, αυτό είναι και το δύσκολο, και δεν είναι μόνο οι ταινίες συγκεκριμένοι, είναι και οι σπουδές. Δηλαδή, καλά, οι σπουδές. Ναι, 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 και το διάβασμα και οι ασκήσεις που έχουμε καταλαμβάνουν πολλές ώρες. Ναι. Και υπήρχαν εβδομάδες πραγματικά που είχα φτάσει στα όρια μου. Ναι. Δηλαδή, πλησίαζα ας πούμε, το deadline μία ώρα πριν να καταθέσω την εργασία και δεν ήμουν ακόμα έτοιμος, ας πούμε. Και ήμουνα. Ναι. Δηλαδή, υπήρχε μοντάζ που το τελείωνα 5-10 λεπτά πιο πριν, αλλά συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Είναι μέρος της διαδικασίας.
Τώρα η σχολή αυτή πόσο καιρό είναι? 4 χρόνια, είναι κανονικό πανεπιστήμιο. Είναι 4 κανονικά, 4 χρόνια. Είναι πανεπιστημιακή σχολή. Υπέροχα. Είναι η δεύτερη πανεπιστημιακή σχολή της Ελλάδας. Ναι. Η άλλη που υπήρχε πολλά χρόνια τώρα είναι το Αριστοτελείου. Mm-hmm. Αυτό είναι καλό στην Ελλάδα, το ότι ξεκινάμε και είναι πολύ λίγο καλό. Επειδή μου στην κινηματογράφη. Βεβαίως. Είναι πολύ καλό γιατί έχουν γίνει και πολύ μεγάλα στούντιο και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έρχονται πάρα πολλές παραγωγές ξένες και γίνονται εδώ. Τώρα ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή στη Δράμα, θα γίνει. Ναι, γνωρίζω. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που η Βόρεια Ελλάδα πρωταγωνιστεί στον κινηματογράφο. Θα το πω πολύ άνετα. Γίνεται πρωταγωνιστή. Από Λάρισα και κάτω δεν έχουμε δει τόση μεγάλη κινητικότητα. Η Αθήνα είναι σε παραγωγές. Η Αθήνα στα σύριαλ και στον ελληνικό κινηματογράφο ναι. και μέχρι εκεί. Και η Βόρεια Ελλάδα λόγω δράμας, κύριε. Ναι, αυτό. Λόγω δράμας. Ναι. Λόγω δράμας. Μα πήγαμε και στην έναρξη. Και πραγματικά έγινε χαμός. Πόσα ονόματα, πόσος κόσμος. Κόσμος του χώρου, δεν εννοώ τους απλούς παρατηρητές, κόσμος που ήρθε να δει κτλ. Αλλά ειδικοί πάνω στο χώρο του κινηματογράφου. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε τώρα εσύ έχεις την αγάπη για την 7η τέχνη, την κάνεις επάγγελμα, να πω. Επάγγελμα... Πόσο σκοπεύεις αυτό να το αξιοποιήσεις στη ζωή σου ή απλά θα συμπληρώνεις, ας πούμε, το χρόνο σου? Εντάξει, τα δεδομένα σε κάποιον ο οποίος είναι σχετικά αρχάριος, ας το πω. Ναι, αλλά αρχάριος είναι... δεν εγκαταλείπεις, συνεχίζεις 4 χρόνια. Ναι, οκ, ακόμα και όταν τελειώσει τη σχολή, για μένα αρχάριος είσαι. Δηλαδή, μόλις πήρες κάποιο, ας πούμε, βάθισμα, αλλά αν θέλεις μετά να ανέβεις, ίσως θα πρέπει να κάνεις κάποιο σεμινάριο, κάποιες εξειδικεύσεις. Εντάξει, η λογική λέει ότι αν θέλεις να βιοποριστείς μέσα από αυτό, πρέπει να κάνεις τηλεόραση. Ναι. Στην τηλεόραση υπάρχουν σταθερά χρήματα, είναι ένα workflow τέλος πάντων συγκεκριμένο. Απλά πρέπει να έχεις τον χρόνο και κυρίως να κατέβεις Αθήνα, αυτό που λέγαμε. Ή να βγεις στο εξωτερικό. Κάτι το οποίο βέβαια είναι να βγεις στο εξωτερικό. Ναι, οκ. Okay. Στο εξωτερικό νομίζω αν έβγαινες θα έκανες σινεμά. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι ότι η τηλεόραση είναι αυτό που σου παρέχει ένα σταθερό εισόδημα. Το σινεμά στην Ελλάδα ακόμα, γι' αυτό λέω ότι είναι καλό το ότι ξεκινήσανε και φτιάχνονται σχολές. Τουλάχιστον έχουμε 2, έτσι. Ναι. Ίσως στο μέλλον αλλάξει το πλάνο του σινεμά στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλουμε να αλλάξει. Θέλουμε ο Έλληνας λίγο να αποκτήσει λίγο περισσότερη κινηματογραφική συνείδηση. Γιατί πιστεύω ότι ο Έλληνας έχει τρομερή κριτική ικανότητα, την οποία δεν την έχει ανακαλύψει ακόμα. Ναι. Και απλά θα πρέπει και ο ελληνικός κινηματογράφος να, επειδή είναι πιο κοντά στον Έλληνα, έτσι. Κακά τα ψέματα, το να μιλάς τη γλώσσα σου είναι πολύ διαφορετικό. Βέβαια. Νομίζω πως θα πρέπει να ανοίξει λίγο, ας το πω, τους ορίζοντές του, γιατί είναι πολύ περιορισμένοι κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν δούμε, ας πούμε, οι ταινίες που βάλουν το κύριο στα φεστιβάλ στην Ελλάδα, είναι πολύ συγκεκριμένες και νομίζω ότι μπορούν να ανοίξουν περισσότερο. Για να ανοίξουν όμως περισσότερο, χρειάζεται δημιουργοί που να τολμήσουν περισσότερο και χρειάζεται η παραγωγή να μπει και σε άλλα επίπεδα. Αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή περισσότερα εφέ, περισσότερες σκηνές δράσης, περισσότερους κομπάρσους. Πιο μεγάλες λίγο παραγωγές. Γίνονται κάποιες, αλλά κυρίως είναι ιστορικές ταινίες, οι οποίες μπορεί κάποιους νέους να μην τους απασχολούν και τόσο πολύ. Γιατί υπάρχει και η νεολαία, έτσι. Η νεολαία είναι ένα κοινό, ας πούμε, που θέλει να δίνει αυτή τη στιγμή, θέλει να δίνει Netflix. Okay. Στο οποίο Netflix υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, κατά τη γνώμη μου πάντα, πολύ κακή ποιότητα. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι επίπεδου, ας πούμε, που θα μπορούσε να είναι στην τηλεόραση. Είναι ένα σούπερ μάρκετ ταινιών, όπως λέω εγώ. Που θα βρεις και καλά πράγματα, κάποια καλά θα τα βρεις. Αλλά είναι ευρείας κατανάλωσης, πώς το λένε. Είναι έτσι αναλώσιμο το Netflix στις παραγωγές του, νομίζω. Πρέπει να φέρουμε τους νέους. Πρέπει να φέρουμε τους νέους στο σινεμά. Πρέπει να πείσεις τον νέο να πληρώσει το εισιτήριο για να πάει να δεις στο σινεμά. Τι πιστεύεις ότι τραβάει τους νέους στο σινεμά? Τι είδους ταινίες, τι θα έφερνε κόσμο? Ταινίες οι οποίες απασχολούν πρώτον, το πιο εύκολο, την ηλικία του, την εφηβεία και την νεότητα. Αλλά με μια άλλη προσέγγιση, όχι απαραίτητα δηλαδή μια προσέγγιση απαραίτητα με κάποια, ας το πω, με κάποια οικογενειακή τραγωδία. Ναι. Ή με ένα πρόβλημα. Μπορεί να είναι και μια ταινία η οποία είναι ευχάριστη. Δεν είναι απαραίτητα να είναι μια ταινία. Μια ανάλαφρη ταινία, έτσι. Ναι. Αυτές είναι Αμερικανιές που τις λέμε, ας πούμε. Ας είναι Ελληνιές, δηλαδή δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Ναι. Κάποτε είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες και μάλιστα υπήρχαν και εισιτήρια σε κάποιες ταινίες. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν κάποιο φοβερό επίπεδο, αλλά
χρειάζεται και αυτό. Χρειάζεται. Ναι, πρέπει βέβαια να υπάρχει λίγο αυτή, ας το πω, το diversity. Δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς. Εναλλακτικότητα. Εναλλακτικότητα, ναι. Ποικιλότητα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Πρέπει να υπάρξει. Ναι. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το σινεμά πέρασε μια πολύ μεγάλη κρίση. Πέρασε. Με το COVID. Τώρα αρχίζει γενικά να συνέρχεται. Γενικά, οι τέχνες πέρασαν κρίση, βέβαια. Τώρα αρχίζει να συνέρχεται. Δηλαδή, το Barbie και ο Oppenheimer. Παράδειγμα, ναι, ταινία στον Barbie τώρα, εντάξει. Είναι μια ταινία όμως. Σε κάποιους άρεσε, κάποιους δεν άρεσε. Που έκοψε χιλιάδες εισιτήρια. Σε όλο τον κόσμο. Και έφερε ξανά τον κόσμο στην αίθουσα. Ναι. Δεν είναι κακό αυτό απαραίτητα. Δηλαδή, αυτό θέλουμε. Ναι. Θέλουμε το σινεμά να είναι ζωντανό. Εγώ πήγα να τη δω από περιέργεια. Δηλαδή, μια ροζ ταινία. Ροζ εννοώ σε χρώμα. Mm-hmm. Τι είναι αυτό. Ναι. Τι περιμένω να δω. Ναι, τελικά δεν ήταν τόσο σαχλή όσο περιμέναμε. Ναι. Απ' την άλλη, ούτε ήταν και τόσο μεγάλο βάθος. Ούτε και δεν ήταν ταινία. Όμως, έκοψε τα εισιτήρια, έτσι έφερε τον κόσμο στο σινεμά. Ο κόσμος θα πάει στο σινεμά, θα δει ένα πόστερ από μια άλλη ταινία, θα δει ένα τρέλερ από μια άλλη ταινία. Και ξαφνικά θα τη δημιουργηθεί περιέργεια να την δει. Αυτό είναι το νόημα. Το νόημα είναι να πηγαίνει, να συνηθίσει ο κόσμος το σινεμά και να φύγει από τον καναπέ του και την τηλεόρασή του και το τηλεκοντρόλ του. Ή το κινητό ακόμα χειρότερα. Ναι. Κοιτάξτε, το να βλέπεις ταινίες στο κινητό για μένα που έχω μεγαλώσει μέσα σε μια σκοτεινή αίθουσα λόγω του θείου μου που είχε αίθουσες, δηλαδή, είναι αδιανόητο. Δεν μπορείς να δεις. Δηλαδή, δεν τη λέμε τυχαία τη μεγάλη οθόνη. Η μεγάλη οθόνη ξαφνικά γίνει μικροσκοπική. Εντάξει. Το ίδιο ισχύει για τη μουσική, βέβαια. Έτσι. Ναι. Δεν μπορώ να ακούω μουσική από κινητό. Καλά, ναι, είναι τα ηχεία. Τουλάχιστον πάρει ένα ζευγάρι καλά ακουστικά. Ναι, ναι. Και πάλι, και πάλι. Τέλος πάντων, ωραία. Δεν ξέρω τώρα τι να σε πρωτορωτήσω. Μου έχεις ανοίξει πάρα πολλά θέματα εδώ που θέλω όλα να τα πιάσουμε. Λοιπόν, θέλω να επανέλθω τώρα, νομίζω είναι η καλή ώρα, να επανέλθουμε στη δική σου την ταινία. Αυτή είναι η πρώτη που έκανες. Που έκανες που βγήκε. Είναι η πρώτη που ξεπερνάει τα 10 λεπτά και η προηγούμενη ταινία μου ήταν 3 λεπτά και κάτι, που ήταν πάλι σε μέρος άσκησης. Σίγουρα δεν προβλήθηκε, γιατί οι ταινίες που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν πάνω από 150, αν θυμάμαι καλά, των συμφοιτητών μου, και από αυτές πρέπει να διαλέξω ένα πολύ μικρό νούμερο, οπότε σίγουρα έγινε μια πολύ αυστηρή επιλογή. Και μάλιστα ήταν λίγο έτσι, νομίζω, άβολο για τους θεατές το ότι οι μισές περίπου ταινίες προβλήθηκαν, είχαν την ίδια αρχή. Όχι με τον ίδιο τρόπο, βέβαια, εννοείται. Ναι. Απλά επειδή στην άσκηση αυτή που έπρεπε να γίνει μια λίγο λεπτή ταινία, μας δώσανε 4 σειρές σενάριο συγκεκριμένο. Η αρχή ήταν η ίδια. Οπότε μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικά σκηνοθετημένη, αλλά ήταν η ίδια. Και αυτό δεν το γνωρίζανε πολλοί θεατές χθες. Και παρόλο που εξηγήθηκε από τον Κοσμήτωρα, αλλά ίσως πολύ συνοπτικά και δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Ίσως αν λεγόταν στο τέλος, εξηγούνταν, θα καταλαβαίνουν γιατί. Και ίσως κούρασε λίγο τον κόσμο, τον έφερε λίγο σε δύσκολη. Σου λέει τι γίνεται, ένα κουδούνι και ένα φάκελο όλη την ώρα. Εντάξει, ήταν λίγο αστείο. Και έτσι ήταν και εμένα η πρώτη μου ταινία, τρίλεπτη με το κουδούνι και το φάκελο. Η οποία αλήθεια είναι. Νομίζω ότι η πρώτη σου ταινία πάντα συναισθηματικά είσαι πολύ δεμένος με αυτή. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που έχει κρατήσει κάμερα και έχεις κινηματογραφήσει έναν άνθρωπο, άσχετα αν και αυτός δεν μιλούσε ποτέ, γιατί υποκριβόταν οι διάλογοι. Άσχετα αν δεν είχες βάλει καθόλου μουσική και πρέπει να παίξεις με τους περιβαλλοντικούς ήχους. Αλλά είχε μια ξεχωριστή θέση και νομίζω θα έχει για πάντα. Γιατί ήταν απλά αυτό το πράγμα. Ήταν η πρώτη σου απόπειρα, ας το πω. Εντάξει, τη δεύτερη ταινία μου δόθηκε ελευθερία λόγω της άσκησης και άρχισα να παίρνω την κάμερα, να την κινώ λίγο, να βάλω και πράγματα μέσα, κάποιους βασικούς διαλόγους. Μουσική, ήμουν τυχερός που δούλεψα με τον Στέλιο τον Παπακοσμίδη, είναι Καβαλιωτάκη είναι ο Στέλιος, άσχετα να ζει στην Αθήνα πλέον. Ο οποίος τύχαινε αυτό το διάστημα να έχει ξεκινήσει τις σπουδές του πάνω στο κινηματογράφο, ενώ στη μουσική για τον κινηματογράφο. Οπότε του είπα αν σε ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι και κάναμε ξανά, δουλέψαμε όλη τη μουσική από την αρχή. Κατάλαβα. Οπότε είχε αρκετά στοιχεία. Μπήκανε στην ταινία δηλαδή αρκετά στοιχεία μέσα. Άρα οι συντελεστές, ουσιαστικά αυτοί που σε βοήθησαν να ολοκληρώσεις αυτό το project, ποιοι ήτανε? Πέρα από τον φαινόμενο και το προφανώς. Στέλιο που έγραψε τη μουσική, η ηθοποιή μου βέβαια και το δεύτερο μου χέρι, ας το πω,
ήταν ο Γιάννης Τεκερίδης, ο οποίος είναι γνωστός βιντεογράφος στην Καβάλα, με τον οποίο αλληλοβοηθηθήκαμε όσον αφορά το κράτη μας κάμερα. Δηλαδή, κάποιες στιγμές που χρειαζόμουν να παρατηρήσω το acting και άλλα πράγματα, δεν ήθελα να κρατάω την κάμερα ταυτόχρονα, γιατί ήθελα να δω άλλα πράγματα. Και αυτό είναι η πραγματικότητα, ότι ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, η κάμερα ήταν πάνω σου. Το μεγαλύτερο. Ήταν και πάνω μου. Δεν ξέρω ποσοστά. Καλά ποσοστά, δεν είναι υπήρχε, τα μόνο. Υπήρχαν κομμάτια στα οποία ήθελα εγώ την κάμερα, γιατί ήξερα ακριβώς τι θέλω τι και πώς το θέλω. Mm-hmm. Αλλά υπήρχαν στιγμές που ήθελα να συγκεντρωθώ τόσο πολύ στο να βγουν κάποια πράγματα έτσι πώς πρέπει, που εκεί δεν θέλεις να κρατάς την κάμερα, θέλεις να βλέπεις όλα τα υπόλοιπα. Mm. Και σίγουρα ένα ιδανικό συνεργείο δεν είναι 2 και 3 άτομα, είναι τουλάχιστον 4 και 5 για να κάνεις μια μικρού budget. Ας το πω, παραγωγή, έτσι. Ναι. Δηλαδή και η ηχοληψία αναγκάστηκε να κάνει και ο Γιάννης κατά καιρούς. Οπότε, ναι. Ο Γιάννης ήταν που με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στο να βγει η ταινία. Διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Είχαμε δηλαδή πολύ απαιτητικά γυρίσματα. Το οποίο η ταινία θα παραξενηθεί, θα πει πώς το γύρισε τώρα αυτό το πράγμα. Με βοήθησαν πολύ οι ηθοποιοί μου σε αυτό. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά, και ο Γιώργος και ο Ιορδάνης. Έτσι γνωριστήκαμε, μέσα από την ταινία γνωριστήκαμε. Ο Γιώργος ο Λελεκάκης και ο Ιορδάνης Καλατζίδης. Είναι δύο παιδιά. Τους αναφέρω γιατί είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Γιώργος δηλαδή, και ο δευτεραγωνιστής, τέλος πάντων, ας το πούμε κάπως έτσι, ο Ιορδάνης. Ο Ιορδάνης. Οι οποίοι είχαν τελειώσει το δημόσιο ΙΕΚ εδώ. Ναι. Και το οποίο από ό,τι έμαθα, μάλιστα αναβαθμίζεται κιόλας. Υπέροχο. Αυτό είναι καλό, ναι, είναι καλό, γιατί γνώρισα, έτυχε να γνωρίσω αρκετούς ενδυνάμεις ηθοποιούς από εκεί μέσα και είδα ότι υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο. Πάντα λέμε ότι ο καλύτερος ηθοποιός είναι αυτός που θέλει να δουλέψει. Αυτό σίγουρα. Και θέλει να ακούσει και θέλει να δουλέψει. Mm-hmm. Δηλαδή το ταλέντο, okay, ωραία, θα το έχει ένα στους 50, ξέρω εγώ πώς το έχουν, αλλά όταν το ταλέντο έρθει και σου τα κάνει άνω κάτω στο γύρισμα, τι να το κάνω το ταλέντο. Καλά, τώρα μιλάς σε έναν άνθρωπο που εγώ δεν πιστεύω στο ταλέντο. Εγώ θεωρώ ταλέντο απλά το θάρρος έκθεσης. Τίποτα άλλο δεν θεωρώ ταλέντο. Όλα τα άλλα είναι δουλειά. Ναι, δεν ξέρω. Διάβασμα και δουλειά. Σίγουρα. Η ηθοποιία σίγουρα θέλει δουλειά. και στο στάδιο που γύρισα την ταινία, δεν υπήρχαν φοβερές απαιτήσεις όσον αφορά τους διαλόγους και την δραματουργία. Υπήρχε δραματουργία, η οποία όμως αποτυπωνόταν σε πρόσωπο του ήρωα. Το οποίο ήταν λίγο δύσκολο για τον Γιώργο αυτό. Το ότι έπρεπε να παίξει πάρα πολύ με το πρόσωπό του και όχι με τα λόγια ή με κάποια αντιπαράθεση με κάποιον άλλον. Τώρα πλέον, στα επόμενα εξάμεινα, δηλαδή ήδη από το προηγούμενο κτλ., έχουμε ξεκινήσει να μελετούμε τη δραματουργία 2 ηθοποιών. Και έκανα και μια ταινία, μάλιστα, πολύ μικρή όσον αφορά τη δραματουργία, πάλι με τα 2 παιδιά, όπου τεσταρίστηκαν μεταξύ του και η αλήθεια είναι ότι άρχισαν να ανακαλύπτουν μια χημεία που δεν ξέραν ότι υπάρχει. Και έτσι έχουμε αρχίσει και δουλεύουμε μαζί και έχουμε βρει κάποιους δικούς μας έτσι. Μαθαίνω και εγώ από αυτούς και αυτοί μαθαίνουν από μένα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι σαν να μεγαλώνουμε λίγο δημιουργικά οι τρεις μας, ας το πω. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε ίσως να δούμε και κάτι άλλο στη συνέχεια. Να δούμε. Εσύ πώς το βλέπεις, συνεχίζεις να κάνεις ταινίες, δηλαδή θα σε δούμε του χρόνου, ας πούμε, σε κανένα διαγωνιστικό κομμάτι στο φεστιβάλ? Αυτό τώρα είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή. Χρόνου βέβαια, γιατί δεν ξεχνάμε ότι. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει το πανεπιστήμιο που απαιτεί και αυτό χρόνο, δηλαδή τις ασκήσεις, και απαιτεί και αυτό ταινιάκια. Γιατί είναι ταινιάκια ασκήσεις. Τώρα, αν προκύψει κάποιο, με αφορμή κάποια ταινιάκια από την άσκηση πάλι, να βγει κάτι αρκετά καλό, θα μπορούσε να πάει παραπέρα, ας το πω. Okay. Αλλιώς θα πρέπει να βρω χρόνο να ετοιμάσω κάτι δικό μου έξω από το. Ναι. Γιατί ευτυχώς έχω αρχίσει και χτίζω, ας το πω, ένα μικρό συνεργείο ανθρώπων. Πολύ ωραία. Και εκεί, ας πούμε, θα μπορούσα να πάω στοχευμένα και να πω ότι ναι, θα κάνω μια ταινία που ίσως και να μπορέσει να πάει σε κάποιο διαγωνισμό. Και βέβαια, πάντα και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Έτσι. Δηλαδή, ήδη η ταινία αυτή. Είσαι το μυαλό μου, γιατί τώρα αυτό θα ρωτούσα. Ναι, από το πουθενά αυτή τη στιγμή είναι στις 10 καλύτερες στο σπουδαστικό του Λος Άντζελες. Ήταν κάτι πραγματικά ανέλπιστο. Αλλά πολύ ωραίο. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι κάτι. Και μόνο αυτό. Πολύ μεγαλύτερο από τις προσδοκίες. Άσχετα με την εξέλιξή της. Και μόνο αυτό, στις 10 καλύτερες, είναι σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Μετά τις 15 Σεπτέμβρη.
θα περιμένει τα αποτελέσματα. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά ποτέ γενικά ξέρεις. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ναι. Με την έννοια ότι δεν είχα καθόλου αυτή την πρόβλεψη, τέλος πάντων. Δηλαδή, ναι. Όταν έκανε την ταινία, την έκανε για τη χαρώ εγώ και ήθελα να, έχει, να είναι ολοκληρωμένη και να, είναι, να βγάζει ένα νόημα, τέλος πάντων, και να τη χαρούν όλα αυτά που θα τη δουν. Αλλά... Ναι. Okay. Θέλω να πω ότι γενικά στην τέχνη, λίγο τα πράγματα είναι υποκειμενικά. Δηλαδή Βέβαια. Και οι κριτές είναι άνθρωποι που έχουν τη δικιά τους άποψη και τις δικές προτιμήσεις. Και μπορεί να δούμε, ας πούμε, ταινίες οι οποίες να είναι τεχνικά άρτιες, αλλά να έχουν τόσες ελλείψεις στο σενάριο, τόσες τρύπες που ναι. να αφήνουν, ας πούμε, και να έρχονται άλλες ταινίες που δεν είναι τεχνικά άρτιες, που έχουν λαθάκια, που έχουν... Ακόμη και το παγκόσμιο κινηματογράφο θα δούμε ταινίες οι οποίες είναι φτασμένες και έχουν πλάνα τα οποία είναι φλου. Ναι, ναι. Όχι Εντάξει, μόνο και, αυτό. Και λες αυτό πράγματα. Πώς το άφησε, ας πούμε. Ναι. Δεν έχει σημασία. Ναι. Δηλαδή, κάποια πράγματα τελικά δεν είναι και τόσο σημαντικά. Ναι. Δηλαδή, το τεχνικό κομμάτι ναι, έχει τεράστια σημασία στην εποχή μας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σίγουρα. Οπότε, σίγουρα. Ναι, γι' αυτό υπάρχει υποκειμενικότητα και γι' αυτό μπορεί να δούμε μια ταινία να βραβευτεί, αλλά να μην μας αρέσει. Έτσι, να μην μπορούμε να καταλάβουμε γιατί βραβεύτηκε. Αλλά αυτοί που την κρίνανε, ξέρανε γιατί την βράβευσαν. Okay. Και σε κάποιο άλλο φεστιβάλ αυτή η ταινία να μην πάει καν. Έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι κακή ταινία ξαφνικά. Ούτε από την άλλη σημαίνει ότι είναι αριστούργημα. Είναι λίγο όλα πολύ σχετικά και κάθε φεστιβάλ έχει τη δικιά του φιλοσοφία. Έτσι. Και σίγουρα η δημιουργία, ας πούμε, αναπτύσσουν μια σχέση με τα φεστιβάλ, αυτό δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Μια σχέση και με τους ανθρώπους του φεστιβάλ και με τους συμμετέχοντες. Και θα δούμε ότι, ας πούμε, στο φεστιβάλ δράμας, θα δούμε ότι υπάρχουν δημιουργοί οι οποίοι είναι κάθε χρόνο σχεδόν εκεί. Γιατί τους αγαπάει το φεστιβάλ και περιμένει κάθε χρόνο την ταινία τους. Και είναι πολύ ωραίο αυτό όταν αναπτύσσετε μια σχέση. Ναι. Γιατί και εσύ, σαν δημιουργός, νιώθεις ότι θα φτιάξεις κάτι για αυτούς που το περιμένουν από σένα. Είναι πολύ διαφορετικό. Και πέρα από αυτό, το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει να έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα Όσκαρ. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δίνεται στην Ελλάδα μας η ευκαιρία, στην Ελλάδα μας εννοώ, μια μικρή χώρα, μια χώρα που δεν έβγαζε και δεν βγάζει ταινίες στο εξωτερικό, έτσι, δεν έχει ιστορία σε αυτό, να δίνεται ένα βήμα για τα Όσκαρ. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά πόσο μπράβο σε όλους όσους κατάφεραν να κάνουν κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Λάνθιμος, ας πούμε, άνοιξε το δρόμο. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι να μην τους αρέσει ο Λάνθιμος. Μπορεί Εντάξει, να τον θεωρούν κεντρικό εξειδικευμένο οτιδήποτε, δεν τον καταλαβαίνουν ή οτιδήποτε. Η σημασία όμως του επιτεύγματος του το να είναι εκεί μαζί με όλους τα τέρατα, ας πούμε, του κινηματογράφου και να μιλάνε στην Αμερική για το ελληνικό σινεμά τελικά, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια. Άσχετα αν είχαμε μεγάλους δημιουργούς στο παρελθόν, έτσι. Κασαβέτης, άλλο αυτό, βεβαίως. Αγγελόπουλος κτλ. Το να μιλάνε όμως εκεί μέσα στην αίθουσα όλοι αυτοί οι κοστουμαρισμένοι με τα εκατομμύρια, έτσι, που δεν έχουν ανάγκη κανένα να μιλάνε για τον Λάνθιμο και να δούμε καμιά ελληνική ταινία πλέον, ας πούμε. Έτσι. Αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα. Και άνοιξε, νομίζω, δρόμο. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν και λέγαμε για τα Όσκαρ και το πώς το φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της δράμας, δίνει τη δυνατότητα σε νέους δημιουργούς να βγούνε, να φτάσουν μέχρι εκεί, μέχρι τα Όσκαρ. Και φέτος με την παρουσία κιόλας του Μοντέρ, του Λάνθιμου, το έκανε ακόμα πιο, έτσι, πιο επίσημο αυτό, πιο ωραίο. Αυτό, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάλι νομίζω, δένει με αυτό που λέγαμε πριν ότι για το ελληνικό σινεμά και τις παραγωγές, ότι πρέπει να αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε λίγο πιο ευρέως το σινεμά στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί όντως υπάρχει πιθανότητα να βρεθείς στα Όσκαρ, έτσι. Ναι. Και σίγουρα όταν η ταινία σου απευθύνεται σε πιο ευρύ κοινό από το ελληνικό, ακόμα και αν η γλώσσα δηλαδή δεν είναι καν ελληνική, έτσι, στην ταινία σου, το έχεις φροντίσει τέλος πάντων αυτό το πράγμα, είναι πολύ πιο εύκολο και πιο, ας το πω, να προσεγγίσεις, τέλος πάντων, πιο παγκόσμιο. Ναι. Έτσι, δηλαδή, αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και λίγο πιο παγκόσμιο, είναι ακόμα καλύτερο αυτό. Αυτό όσον αφορά τα Όσκαρ. Ωραία τα Όσκαρ, ωραία η ιστορία τα Όσκαρ. Το σκέφτεσαι εσύ στο μυαλό σου τώρα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, το περίμενα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από μικρός ονειρευόμουν να βρεθώ σε εκείνη την αίθουσα. Σαν
Ναι, στη βαλίτσα κάτι τέλο πάντων μέσα. Μπράβο, ναι. Okay. Να δω όλο αυτό. Ναι. Γιατί τα παρακολουθούσα πολλά χρόνια τα Όσκαρ. Δηλαδή κάθε χρόνο ξενυχτούσα για να τα δω. Ναι. Σίγουρα χάσανε λίγο την έγκλη του τα τελευταία χρόνια για, και λόγω ποιότητα ταινιών και ίσω κάποιων μηνυμάτων που θέλαν να περάσουν που δεν άρεσε πολύ στον κόσμο. Okay, αλλά δεν πάβουν να είναι τα Όσκαρ κακά τα ψέματα. Βέβαια. Το πιο σημαντικό. Μάλλον ένα από τα πιο σημαντικά, γιατί και οι Κάνες είναι πολύ σημαντικό φεστιβάλ, βέβαια, αλλά τα Όσκαρ παραδοσιακά κρατάνε έτσι την πρωτιά. Ώστε έτσι, δεν νομίζω ότι θα σου έφτανε τώρα που μιλάμε απλά να είσαι στη βαλίτσα κάποιου να παρακολουθείς τα Όσκαρ. Εγώ πιστεύω ότι θα ήθελες να είσαι στις συμμετοχές. Βασικά είναι κάτι, νομίζω, που δεν μπορώ καν να το σκεφτώ τώρα. Ναι, αλλά κοίτα, δεν σκεφτόσου να συμμετέχεις να κάνεις ταινία. Αυτό είναι το περίεργο. Για πάμε, για πάμε είναι... να μιλήσουμε σοβαρά. Ναι, αυτό είναι το περίεργο στη ζωή, βασικά. Ναι. Ναι. Και εντάξει, υπάρχει το κλισέ που λέει, ας πούμε, ότι ονειρεύεσαι θα το πετύχεις και τα λοιπά. Ναι, η αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ναι, ναι, μπορεί τελικά όλο αυτό να είναι ένα ωραίο ανέκδοτο. Δεν ξέρω. Ένα, πώς το είπες στην αρχή, ένα ατύχημα που έπρεπε να συμβεί. Ένα ατύχημα που έπρεπε να συμβεί. Για κάτσε. Ίσως να είναι και αυτό. Κοίταξε, θυμίσου σε παρακαλώ ότι εδώ πέρα στον Άμαστε ήρθες και συζητήσαμε. Όταν θα πάρεις λοιπόν το Όσκαρ, θα μου δώσεις συνέντευξη αυτό και πάλι. Αυτό και αν θέλει dedication, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή ναι. Αφοσίωση δουλειά κτλ. Κτλ. Εντάξει, ναι. σίγουρα. Αλλά όποιος σκηνοθέτης είναι να βγει στα Όσκαρ, νομίζω ότι έχει αποφασίσει ότι ακολουθεί μόνο αυτό. Ναι, όπως και το παράδειγμα του Λάνθιμα, αν μου επιτρέπεις, ας πούμε. Νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ξεκίνησε να γίνει σκηνοθέτης και είπε: εντάξει, εγώ θα πάω στην Ελλάδα και θα κόβω 500.000 εισιτήρια. Δεν νομίζω ότι ήταν το όνειρό του αυτό. Το όνειρό του, νομίζω, ήταν να φύγει από την Ελλάδα. Ο Λάνθιμος πιστεύω ότι ήθελε να φύγει από την Ελλάδα. Άλλο που είχε μπλεχτεί με τη μουσική βιομηχανία, έκανε βίντεο κλιπ και διαφήμιση κτλ. Ξεκίνησε από εκεί, okay. Σίγουρα το ήθελε για να το καταφέρει. Έτσι, μάλλον, ναι. Δηλαδή, δεν πας τυχαία εκεί. Ναι. Το σκοπεύεις, δηλαδή, με τις κινήσεις σου θέλεις να πας. Και εκεί, εντάξει, και εκεί άνθρωποι είναι. Δηλαδή, αυτό λέω. Δηλαδή, αν τύχει, ας πούμε, και μία μικρή σου ταινία πάει σε ένα Sundance, ας πούμε, που για μένα, ναι. αυτή τη στιγμή, για μένα, ο μεγαλύτερος μου στόχος, μέσα εισαγωγικά, ναι. αν τα καταφέρω, είναι να πάω στο Sundance. Δηλαδή, ναι. θεωρώ ότι το Sundance είναι... το σκαλοπάτι για να μπεις στον χώρο της βιομηχανίας αμερικάνικης. Το Sundance για μένα είναι ένα φεστιβάλ το οποίο μπορεί να έχει και άλλους που το συγχαίνονται, ας πούμε. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα φεστιβάλ παγκοσμίας αναγνώρισης για τους νέους δημιουργούς. Ναι. Για τους ανεξάρτητους δημιουργούς. Έτσι. Ναι. Όχι για μεγάλες εταιρείες παραγωγής. Μιλάω για τους ανεξάρτητους που έχουν πάρει μια κάμερα, έχουν δύο φίλους, έχουν και 5.000 και κάνα μια ταινία. Με αυτή την έννοια το λέω. Ναι, κατάλαβα. Και έχει εξαιρετικές ταινίες στο Sundance και θεωρώ ότι αυτό είναι ένας στόχος. Εντάξει, που ίσως θα μπορούσε να πετύχει και μετά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Ωραία τα μικρά ταινιάκια ή μικρομικάδες όπως χαρακτηρίζονται εκεί στη δράμα. Αλλά πώς θα έβλεπες τον εαυτό σου με μια ταινία, να συζητούσαμε μάλλον για μια ταινία μεγάλου μήκους. Κανονική. Πρακτικά, εντάξει, το τέλος της σχολής. Τώρα μην μου πεις ότι έχεις δουλειά, δεν προλαβαίνεις κτλ. Εγώ συζητάω έτσι γενικά. Κουβέντα. Εντάξει, για να ακούσει λίγο και ο κόσμος, προφανώς ναι. δεν το ξέρει αυτό. Mm-hmm. Ο κόσμος βλέπει βέβαια τα εκατομμύρια που δαπανώνει ναι, και ναι, ναι. τι γίνεται, ρε μεγάλη, πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά. Ναι. Αν βγεις από μέσα, θα δεις πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά. Βέβαια. Πρακτικά όμως, χοντρά-χοντρά, μια ταινία θέλει μεγάλο μήκος. Ας πούμε, θέλει 90 με 110-120 μέρες για να γυριστεί. Σίγουρα. Και το μοντάζ θέλει περίπου 3 μήνες. 3 μήνες τουλάχιστον. Οπότε. Είναι πολλή δουλειά. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις ότι για το επόμενο 2 μήνες της ζωής σου και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η προεργασία. Η προεργασία μπορεί να πάρει ένα χρόνο. Που θα πρέπει δηλαδή κάθε μέρα κάτι να μελετάς, να σκέφτεσαι, να κάνεις επικοινωνίες με κόσμο κτλ. Οπότε εκείνο για μένα είναι λίγο μακριά. Είναι πάνω πολύ μακριά. Όμως σε 2 χρόνια στο τέλος της σχολής θα κληθούμε να κάνουμε μια ταινία μεσαίου μήκους. Υπάρχει. Η οποία θα είναι ουσιαστικά η πτυχιακή μας. Ναι. Mm-hmm. Επομένως, αν φτάσεις στη μεσαίου μήκους που είναι minimum 25, ναι. maximum 40-45, ξέρω mm-hmm. Τότε είσαι ένα στάδιο πριν τη μεγάλου. Η διαφορά τη μεγάλου με τη μεσαία ή και με τη μικρή, τέλος πάντων, είναι κυρίως το budget. Δεν είναι κάτι άλλο. Το budget.
Δεν είναι. Δηλαδή, διδασκόμαστε τόσο μεγάλο μήκος όσο και μικρό και η δομή ενός σενάριου είναι πάνω κάτω η ίδια. Απλά για να γεμίσεις ουσιαστικά τηλεοπτικό χρόνο. Έτσι. Πρέπει να έχεις πλάνα, πρέπει να έχεις κοστούμια, πρέπει να έχεις τις γενικά. Αυτό. Δεν μπορεί να βάλεις. Ναι, εντάξει, μπορείς να κάνεις και σινεμά μέσα Ανατολής που μπορεί να εκτελήσεις σε δύο τοποθεσίες. Οκ. Okay. Ναι. Γίνεται και αυτό. Εντάξει. Εγώ απλά έχω άλλη προσέγγιση. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, μου αρέσει το. Το θέαμα. Ναι, μου αρέσει. Να βλέπεις εναλλαγή εικόνων και τα λοιπά. Μου αρέσουν να βλέπω φύση, μου αρέσει να βλέπω εσωτερικά χώρο, μου αρέσει να βλέπω κοστούμια, μου αρέσει να βλέπω όλα αυτά. Μου αρέσει η παραγωγή γενικά. Ωστόσο, οι ταινίες μικρού μήκους νομίζω, σεναριακά τουλάχιστον, ότι είναι πιο δύσκολες από μεγάλου μήκους ταινίες. Έχουν κανόνες. Γιατί ό,τι έχεις να πεις πρέπει να το πεις σε πολύ λίγο χρόνο. 10, 12 λεπτά, 15, ξέρω, 14. Γι' αυτό και. Περιορίζεσαι σε ένα πράγμα. Ενώ, ας πούμε, οι ταινίες μεγάλου μήκους μπορεί να έχουν και μία υποπλοκή. Βέβαια. Μία ερωτική ιστορία. Μπορεί να μην είναι η κυρία τέτοια, αλλά να εκτελήσετε παράλληλα. Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Θέμα στο μικρό μήκος. Στη μικρό μήκος πρέπει να σταθείς ένα θέμα. Τώρα, αυτό το θέμα μπορεί να το κάνεις τόσο, ας το πω, σε 5 λεπτά, όσο και σε 15 λεπτά. Εντάξει, ανάλογα το πώς θα επιλέξεις να το δώσεις. Δεν έχει περιθώριο ανάπτυξη, δεν έχει περιθώριο πολλών πρωταγωνιστών στου μικρού μήκου. Έχουν ένα challenge, αλλά σίγουρα είναι ο τρόπος που ξεκινάει κάποιος. Γιατί κάπως πρέπει να αρχίσει, ας πούμε, να δομεί μια ιστορία και να αρχίσει να δουλεύει και με ηθοποιού. Σωστά. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πολύ δύσκολο. Θέλει μια ειδική μεταχείριση. Αυτή η σχέση σκηνοθέτη και ηθοποιού πρέπει λίγο να. Είναι μια ιδιαίτερη σχέση, δεν είναι? Πώς εσύ το έχεις βιώσει ως σκηνοθέτης? Εγώ, όπως είπα, εντάξει, η συνεργασία μου... Τώρα εσείς γίνατε, έχετε γίνει και πιο φίλοι. Ναι, ναι, έτυχε να είναι... μάλλον έτυχε, δεν ξέρω. Ίσως έτυχε, ναι, καρμικό, δεν ξέρω. Ναι. Με τα παιδιά να έχουμε μια άριστη... Δηλαδή, όταν σαν σκηνοθέτης θέλεις, ας πούμε, να κάνεις μια λήψη 10 φορές ή 15 φορές, δηλαδή κάποιος που το παρακολουθεί απ' έξω, θα πει τι θα γίνει τώρα. Θα το γυρίσετε, ας πούμε, τι κάνετε τόση ώρα και τι ψάχνετε, ας πούμε, και το ξαναγυρνάτε και το ξαναγυρνάτε. Ναι, εντάξει, ο σκηνοθέτης ξέρει γιατί το ξαναγυρνάει. Βεβαίως και ξέρει. Ο ηθοποιός δεν ξέρει γιατί το ξαναγυρνάει. Ναι. Απλά ακούει το σκηνοθέτη. Okay. Επομένως, εκεί μπορούν να δημιουργηθούν πολλά θέματα και έχουν δημιουργηθεί από μεγάλους σκηνοθέτες και μεγάλους ηθοποιούς, μεγάλες διενέξεις και έχουν φύγει και οι ηθοποιοί από τα γυρίσματα, τα έχουν παρατήσει. Γιατί, ας πούμε, υπάρχουν σκηνοθέτες όπως ο Φίντσερ, ας πούμε, που είναι από τους αγαπημένους μου για διάφορους λόγους, που κάνει 35-40 takes. Εντάξει. Και όποιος αντέξει. Τώρα ξέρεις τι μου θυμίζεις. Θα πω ελάχιστα πράγματα. Συμμετείχα σε μια ταινία που δεν μπορώ να πω γιατί δεν έχει βγει ακόμα ποια ήταν, αλλά φάγαμε ένα ολόκληρο 8ωρο για το βλέμμα του πρωταγωνιστή. 8 ώρες. Σου σπάνε τα νεύρα. Σου διαλύεται το νευρικό σύστημα. Αυτό. 8 ώρες για ένα βλέμμα. Και εκεί βέβαια τεστάρεται και ο σκηνοθέτης. Γιατί ο σκηνοθέτης τεστάρεται σε κάθε φάση δημιουργίας. Ναι. Γιατί μπορεί να νιώσει, όταν νιώσει είτε ο ηθοποιός είτε το συνεργείο, ότι ο σκηνοθέτης δεν ξέρει τι γίνεται. Βέβαια. Και χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Γιατί ο σκηνοθέτης είναι ο μαέστρος. Και άμα ο μαέστρος δεν μας τα θαλασσώνει. Καταλαβαίνουμε ότι μετά από κάτω θα γίνει η ανταρσία του Bond. Δηλαδή είναι, θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα. Οπότε εκεί διαλύονται πολλά πράγματα. Ξέρουμε και σκηνοθέτες, ας πούμε, διάσημους που πηγαίνουν στα πλατό, αλλά τύφλα. Εντάξει. Βέβαια. Έχουν γίνει διάφορα. Πολλά. Το σημαντικότερο είναι αυτό να υπάρχει, να βρεθεί μια κατάλληλη ισορροπία, νομίζω. Εντάξει, εγώ είμαι. Το προηγούμενο εξάμεινο, την πρώτη φορά που δουλέψαμε δραματουργία με τα δύο παιδιά. Σε διαλόγους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Ήταν δύσκολο και για τα παιδιά, γιατί ιδίως ο ένας έπρεπε να παίξει κόντρα ρόλο. Δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ δραματικό ρόλο στη ζωή του. Ο Ιορδάνης. Το φαντάζομαι. Πρέπει να πω ότι στο δραματικό του ρόλο ήταν εξαιρετικός. Νομίζω ότι είναι ένας ο οποίος αν παίξει δραματικό ρόλο, μπορεί να διαλύσει ανθρώπους. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει το Βέγκο στους δραματικούς του ρόλους. Δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου Βέγκο. Βεβαίως και πάρα πολύ. Ναι, εγώ τον θεωρώ πολύ καλύτερο από τους κωμικούς του. Ξέρεις, το δράμα είναι πιο εύκολο να παίξεις ένα ηθοποιός από την κωμωδία. Ναι, απλά σε ένα κωμικό ηθοποιό το δράμα θεωρώ ότι είναι πολύ πιο βαθύ. Ναι.
Γιατί έτσι, είναι και... πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο να είναι κωμικός. Και είναι η κωμωδία εμπεριέχει ένα τεράστιο δράμα, το δράμα του πρωταγωνιστή. Που εμείς, οι θεατές, γελάμε με τα παθήματα του πρωταγωνιστή, ο οποίος βιώνει το δράμα του εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς, ακριβώς. Απλά οι ηθοποιοί κάποιες φορές δεν το αντιλαμβάνονται ότι μέσα στην κωμωδία που παίζουν είμαι κωμικός ηθοποιός, ότι εμπεριέχεται το μεγαλύτερο δράμα. Απλά γελάει ο κόσμος. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάπως περίεργο αυτό. Αλλά ο Ιορδάνης φαντάζομαι αυτό που μου λες, γιατί τον γνωρίζω. Τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα ίσως να δείξουμε κάτι, αλλά πιστεύω ότι και στο μέλλον να δουλέψουμε, γιατί έχω κάτι στο μυαλό μου, ίσως τότε να δούμε δηλαδή, τον Ιορδάνη σε αυτόν τον ρόλο που τον έχω φανταστεί πάρα εξ αρχής. Ανυπομονούμε. Ναι, ναι. Έτσι. Okay, καλά αυτό. Έτσι, βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Ναι. Οπότε τώρα, επόμενα πλάνα, ποια είναι πλάνα. Τίποτα, ξεκινάνε πλέον τα μαθήματα τώρα σε ένα μήνα. Ανοίγω το ιατρείο την εβδομάδα. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων, ένας χαμός τώρα. Είσαι έτοιμος, προετοιμασμένος. Τώρα είναι ο Γολγοθάς, δηλαδή, μέχρι τον Γενάρη. Τώρα πηγαίνω μόνο ανεβαίνοντας. Έχω πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Θα δούμε και πώς θα πάει και η σχολή. Αλλά ήδη έχω ξεκινήσει μια σεναριακή ιδέα με έναν συμφοιτητή μου. Ήμασταν... Τώρα, αρχές Αυγούστου, στη Βοβούσα των Ιαννίνων επάνω, μαζί με έναν πρώην καθηγητή μου, τέλος πάντων, ντοκιμενταρίστα, και κάναμε με μια ομάδα και άλλων ανθρώπων που δεν είναι απαραίτητα του κινηματογράφου, κάναμε ένα ντοκιμαντέρ. Πολύ Οπότε ωραία. Ήταν ευκαιρία να συναντούμε, γιατί αυτός είναι από Πάτρα. Και ξεκινήσαμε έτσι την ιδέα ενός σενάριου, λίγο την αναπτύξαμε, φτιάξαμε ένα μικρό σκελετό. Ενθουσιαστήκαμε, γιατί εγώ είχα εξ αρχής στο μυαλό μου την τοποθεσία, που είναι εδώ κοντά στη Δράμα. Οπότε η τοποθεσία μου έδωσε την ιδέα και μετά ξεκινήσαμε, είχε και αυτός κάτι στο μυαλό του και κάπου λίγο συγκλίνανε σαν σκέψεις. Ναι. Και έχω έναν συμφοιτητή ο οποίος είναι παραγωγός τηλεοράσης, διαφημιστικών τέλος πάντων, ο οποίος είναι πολύ ανοιχτός γενικά σε τέτοιες ιδέες και του αρέσουν όλα αυτά. Και μπορεί να δουλέψουμε όλοι μαζί. Γιατί και μόνο που είμαστε φοιτητές είναι άλλο το κλίμα. Δηλαδή είναι αλλιώτικο. Γενικά όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Χθες συνάντησα έναν φοιτητή μου, ο οποίος η ταινία του γύρισε μια ταινία πέρα από τη σχολή, η οποία πήγε στο διαγωνιστικό του σπουδαστικό. Α, πολύ ωραία. Ναι, και μπράβο του Βασίλη. Δεν πήρε βραβείο, δεν έχει σημασία όμως. Όχι, δεν έχει σημασία. Είναι μεγάλη επιτυχία, θεωρώ. Βέβαια. Ένας σπουδαστής 1,5 χρόνο, ας πούμε, να μπορεί να πάει στο εθνικό. Και μάλιστα χθες υπήρχε και βραβείο στο σπουδαστικό εθνικό μιας ταινίας του πρώτου εξαμήνου της σχολής μας. Για τη φωτογραφία του. Πολύ ωραία. Ναι, για το τεχνικό κομμάτι. Πάλι δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι έγινε κάτι το οποίο ποιος περιμένει, ας πούμε, από ένα σπουδαστή. Έτσι, να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Οπότε μου έλεγε, ήθελα να καταλήξω ότι ο Βασίλης μου έλεγε ότι είναι ενθουσιασμένος που γνώρισε τόσο κόσμο και τώρα θα κατέβει στην Αθήνα και θα έχει επαφές. Είναι αλλιώς. Είναι ένας πολύ ωραίος κόσμος, ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Γιατί υπάρχει γενικά δημιουργικότητα από όλους. Και μπορείς να ζητήσεις από κάποιον κάτι, αυτός να ζητήσει κάτι άλλο από σένα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το. Έχεις έναν ενθουσιασμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ που είμαι εδώ τόσο κοντά σου, το εισπράττω. Μιλάς με πολύ ενθουσιασμό για όλα αυτά που κάνεις. Δεν ξέρω, μήπως σε λίγα χρόνια αφοσιωθεί σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Δεν είμαι και πολύ μικρός. Και δεν έχει. Η ηλικία δεν έχει. Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι η ηλικία έχει σχέση με το πόσο συνειδητοποιημένος είσαι για κάποια πράγματα. Εντάξει, εμένα με βοήθησε στο ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βλέπω το σινεμά και τη δημιουργία με πολλές εικόνες που είχα ήδη στο μυαλό μου και πολλά χρόνια που την έχτιζα όλη την ιδέα με όλη αυτή τη μόρφωση που έχω πάρει από τα ταξίδια μου, τη μελέτη της τέχνης, γενικότερα. Σίγουρα όλα αυτά τώρα έχουν έρθει και έχω υλικό από πίσω. Ναι. Για να λέω ιστορίες. Αυτό ναι, αυτό είναι το καλό. Από την άλλη, όπως λέω, δεν ξέρω τι χρόνο έχω και τι δυνατότητες έχω. Δεν ξέρω πού μπορεί να με βγάλει αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό για μένα όμως ότι η τέχνη είναι μια άλλη πλευρά στη ζωή μου, η οποία είναι πάρα πολύ διαφορετική από την επιστήμη. Όντως, αυτό είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Να τελειώνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώνεις το ιατρείο και να πρέπει μετά να ασχοληθείς με τις εργασίες σου, οι οποίες προϋποθέτουν το μυαλό σου να κλείσει εντελώς από την επιστήμη και να ανοίξει προς την τέχνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δεν ξέρω πώς το βιώνουν.
Γιατί ναι, μπορεί να έχει σπουδάσει επιστήμη, αλλά να μην ασχολήθηκε. Και να μην έχει ιατρείο, να μην έχει χειρουργείο. Ξέρω τι λες, οπότε εκεί ναι, okay, αλλά όταν τελειώνει και έχει την καθημερινότητα και μετά πρέπει να γίνει καλλιτέχνη. Για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Ναι, γιατί έχει πολύ, πολύ δύσκολο επάγγελμα. Είσαι εντελώς θετικών τελείως επιστημών. Η ιατρική είναι μια πολύ συγκεκριμένη επιστήμη. Mm-hmm. Σε σχέση με το να είσαι καλλιτέχνης, είναι κάτι τελείως ανάλαφρο. Ακριβώς, και, ναι. Ξέρεις, okay, και εσύ ως πλαστικός είσαι καλλιτέχνης, στο κομμάτι όμως το πολύ αυστηρό της ιατρικής. Καμία σχέση με το καλλιτεχνικό, το να είσαι ας πούμε ηθοποιός ή ας πούμε ενδυματολόγος και να γίνεσαι σκηνοθέτης. Κάπως αυτά δένουν πιο, εσύ είσαι τελείως τα άκρα. Ναι, είναι, δηλαδή αυτό είναι... Εγώ το βιώνω τώρα, αυτό δεν περίμενα να είναι τόσο μεγάλη αντίθεση. Αλλά συμβαίνει, δηλαδή... Σαν να έχεις δύο εαυτούς. Θες πώς να το πω. Να ξεκινήσεις ένα σενάριο, έτσι. Ναι. Δεν μπορείς μέσα σε μια καθημερινότητα εργασίας και στα χειρουργεία που είσαι να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή τόσα πράγματα. Όχι. Να απελευθερώσεις το μυαλό σου. Εδώ άλλοι κάνουν διακοπές και πάνε σε ένα νησί, ξέρω εγώ, απομονώνται για να γράψουν ένα σενάριο. Ναι. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο και ίσως είναι αυτή η πρόκληση που περνάω τώρα και πολλές φορές γίνεται τόσο δύσκολη που φτάνει στα όρια. Τι είναι πιο δύσκολο, να βγεις από τα ιατρικά και να μπεις στα καλλιτεχνικά ή να βγεις από τα καλλιτεχνικά και να επιστρέψεις στα ιατρικά? Όχι, το πρώτο είναι πιο δύσκολο. Να βγεις από τα ιατρικά και να μπεις... Γιατί πρέπει να ανοίξεις. Στην τέχνη πρέπει να ανοίξεις. Να ανοίξεις το μυαλό σου, να σταματήσεις να σκέφτεσαι την καθημερινότητα, να σκέφτεσαι τι ώρα είναι, έτσι, να σταματήσεις να σκέφτεσαι ποιος σε περιμένει. Και πρέπει να αρχίσεις να παρατηρήσεις. Ουσιαστικά, σκηνοθέτες, εμείς είμαστε και λίγο ασκητικοί άνθρωποι. Μου επιτρέπεις να λέω τον εαυτό μου σκηνοθέτη? Όχι, σου επιτρέπω, έχεις ταινίες. Με αυτή την έννοια. Σε όχι παρακαλώ, ότι... έχεις ταινίες και σε φεστιβάλ διεθνή. Βεβαίως και σου επιτρέπουμε. Ναι. Απλά είναι αυτό, δηλαδή μας αρέσει να καθόμαστε και να παρατηρούμε. Mm-hmm. Να σκεφτόμαστε και να παρατηρούμε. Και αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις, είναι πολύ δύσκολο όταν έχεις κλείσει ένα ιατρείο, ας πούμε, και έχεις τόσες υποχρεώσεις. Αλλά, όπως είπα, είναι μια πρόκληση. Από την άλλη όμως, επειδή ο σκηνοθέτης, ο ηθοποιός, η μισή δουλειά γίνεται με τη μέθοδο της παρατήρησης, παρατηρούν τον κόσμο, εσύ έχεις συναναστροφή με πολύ κόσμο. Και στο ιατρείο και γενικά σε συνέδρια, δεν ξέρω, όλο το επάγγελμα αυτό. Πότε δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει προσθετικά? Αυτό είναι μια παρατήρηση που έκανε ένας από τους καθηγητές μου σκηνοθεσίας σε έναν άλλο συνάδελφό μου που τυχαίνει να είναι παθολόγος και να είναι και αυτός φοιτητής. Α, όλοι οι γιατροί τώρα έχουν βάλει να μας πάρουν τη δουλειά, παιδιά. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται, διαμαρτύρομαι. Ο οποίος είναι ένας τρομερά κωμικός τύπος. Δηλαδή, όταν παίζει ο ίδιος, γιατί χρειάζεται ας πούμε, να παίξει τα φιλμάκια του, πραγματικά είναι τρομερά αστείος. Και του έλεγε ότι έχεις αυτή την ικανότητα λόγω των ασθενών σου. Και σίγουρα οι ασθενείς σε ένα παθολογικό ιατρείο είναι λίγο. Ναι. Είναι λίγο πιο ιδιαίτερη σε σχέση με ένα χειρουργικό ιατρείο. Σίγουρα. Είναι άνθρωποι που μιλάνε πολύ για τον εαυτό τους, μιλάνε για τα προβλήματά τους. Ενώ στον χειρουργό πας για να σου λύσει ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν πιάνεις να πεις την ιστορία της ζωής σου. Οπότε σωστό. Αυτό και αν έχει ακούσει ιστορίες. Σίγουρα. Και ίσως, όντως να υπάρχει εξοικείωση με την ανθρώπινη ιστορία και με το βίωμα. Ίσως, ναι. Γιατί όχι. Μπορεί. Εγώ θέλω λοιπόν να δώσουμε ραντεβού στα επόμενα σου καλλιτεχνικά βήματα που. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε νέα να μαθαίνουμε για σένα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τρομερή ροή ιδεών. Να δω πώς θα τις συγκεντρώσω όλες αυτές, να δω τι θα ξεκινήσω. Προλαβαίνεις μέχρι να αρχίσεις το ιατρείο. Κάνε ό,τι προλάβεις. Ναι. Πάντως είναι μια πολύ ευχάριστη, ας το πω, πολύ ευχάριστο ταξίδι. Εννοείται ότι όποιος δεν έχει ασχοληθεί με την τέχνη, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει τέχνη. Ό,τι μπορεί να είναι αυτό, χορός, ζωγραφική, μουσική, οτιδήποτε. Λειτουργείς εσένα και ψυχοθεραπευτικά? Αυτό πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν το Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι όλοι μας θέλουμε να μιλήσουμε για αυτό που έχουμε μέσα μας με την τέχνη μας. Αυτό, ναι, μάλλον έτσι πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, ξανακοιτάω τις ταινίες μου και ψάχνω να βρω αυτοβιογραφικά στοιχεία ή τέλος πάντων αυτοαναφορικά στοιχεία. Κάτι με τις πόρτες βλέπω τελευταία και αρχίζει να βάλει στοιχεία σχέση. Τρεις ταινίες που έχουν πόρτες. Αλλά εντάξει, θα το δω. Όχι, αυτό, εντάξει, είναι. Μπορεί να μην ίσως μου αρέσουν οι πύλες. Ίσως, ναι, ίσως. Μπορεί. Δεν ξέρω. Έτσι που αλλάζεις από μία διάσταση σε μία άλλη.
Δεν ξέρω, κάτι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ωραία, θα είναι η επόμενη μας συνάντηση και η συζήτηση αυτή. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα okay. πολύ για σήμερα. Να πω και ότι η ταινία μου είναι αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα, οπότε έχετε την Μπράβο. Δυνατότητα να τη δείτε. Βεβαίως. Στην πλατφόρμα του φεστιβάλ, δηλαδή. Mm-hmm. Μαζί με τις άλλες ταινίες των φοιτητών. Ελπίζω να την απολαύσετε. Πλάκα είχε. Θα την απολαύσουμε, γιατί εμείς θα τη δούμε τώρα που θα κλείσουμε. Οπότε... Ωραία. Το επόμενο μας ραντεβού θα είναι για τα επόμενα σου βήματα καλλιτεχνικά. Έτσι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Και εγώ. Καλή επιτυχία σε όλα. Και καλό τέριασμα. Δεν ξέρω πώς θα τα κάνεις. Καλή ευκολία που λένε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.